Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, οικονομικές ειδήσεις της ημέρας σε ένα λεπτό από το insider.gr. Αν και οι δανειστές της Ελλάδος αυτή την περίοδο συζητούν το ενδεχόμενο να παραταθεί για μερικούς μήνες το τρίτο πρόγραμμα στήριξης που ολοκληρώνεται τον Αύγουστο και τάσσονται υπέρ μιας αυστηρότερης επιτήρησης της χώρας μας μετά το τέλος του προγράμματος σε σύγκριση με την Ιρλανδία και την Πορτογαλία, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο την ίδια ώρα φέρεται να μαλακώνει αισθητά την στάση του. Τα στοιχεία που δημοσίευσε στην Νεαρινή Σύνοδο δείχνουν μια διάθεση σύγκλησης με τους Ευρωπαίους εταίρους ώστε να μπει το Ταμείο στο ελληνικό πρόγραμμα έστω και τη τελευταία στιγμή. Σε μια στροφή λοιπόν πολλών μοιρών, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο αναβαθμίζει τις εκτιμήσεις του για τα πρωτογενή πλεονάσματα στο 2023, εγκαταλείποντας ουσιαστικά τη ρητορική του περί ανέφικτου των πλεονασμάτων ύψους 3,5%, η οποία και αποτελούσε ένα από τα πιο σημαντικά αγκάθια στις διαπραγματεύσεις με τις Βρυξέλλες. Χωρίς ανάγκη πρόσθετων κεφαλαίων, περνούν τα stress test στη Εθνική Τράπεζα και η Eurobank, σύμφωνα με καλά πληροφορημένες πηγές. Οι δύο συστημικές τράπεζες πήραν το πράσινο φως στη συνάντηση που είχαν τη Δετάρτη με την επικεφαλής τραπεζικής εποπτείας της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Daniel Νουί, στην Φραγκφούρτη, καθώς περνούν το δυσμενές σενάριο χωρίς να χρειάζεται να ενισχύσουν την κεφαλαϊκή τους βάση. Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του insider.gr, θετικά θα είναι τα νέα και για τις υπόλοιπες δύο τράπεζες, Alpha Bank και Τράπεζα Πειραιός. Ευρωπαϊκές πηγές πάντως υπογραμμίζουν ότι τα δύσκολα για τις ελληνικές τράπεζες δεν τελειώνουν εδώ, καθώς εξακολουθούν να βρίσκονται αντιμέτωπες με το δυσβάσταχτο όγκο κόκκινων δανείων που έχουν δεσμευτεί να μειώσουν κατά 40 δισεκατομμύρια ευρώ ως το τέλος του 2019. Μόλις 3 ώρες και 20 λεπτά θα διαρκεί από το φθινόπωρο η σιδηροδρομική διαδρομή Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Αυτό εκτίμησαν εκπρόσωποι της Τρενοσέ και της μητρικής της εταιρείας σε εκδήλωση στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, θέτοντας ωστόσο ως βασική προϋπόθεση την έλευση του νέου τροχαίου υλικού και την ολοκλήρωση ως τα τέλη Ιουνίου των έργων της διπλής γραμμής ηλεκτροκίνησης. Με την ολοκλήρωση του έργου, λοιπόν, η διαδρομή θα διαρκεί κάτι παραπάνω από 3 ώρες, ενώ σύμφωνα με το σχεδιασμό προβλέπεται ως το τέλος του 2019 να έρθει και το ταχύτερο τρένο, το οποίο και θα πιάνει ταχύτητα των 200 χιλιόμετρων την ώρα. Τότε κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίας με τον γενικό δικτυμόνα και με τις 840,41 μονάδες, καταγράφοντας απόλυες 0,23%. Μεικτές τάσεις επικρατούν στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.